Με τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνοιξε η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Παρόντες και οι Βρετανοί Ευρωβουλευτές που έχουν ταχθεί υπέρ του Brexit, οι οποίοι έδειξαν τη δυσφορία τους και την παραμονή της χώρας τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γυρίζοντας την πλάτη τους στους συναδέλφους τους. Μία από τους Ευρωβουλευτές ήταν η Αλεξάνδρα Λέσλι Φίλιπς, η οποία ωστόσο πανηγύρισε όταν ανακοινώθηκαν τα 8 ονόματα εκείνων που θα επιβλέψουν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου του Κοινοβουλίου. Πρέπει να συμπεριφέρεστε ως επιβλέπουσα την διαδικασία και όχι σαν ποδοσφαιριστής. Στην πρώτη συνεδρίαση υπήρξε και αντίδραση ευρωβουλευτή που διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση να μην επιτραπεί στον Καταλανό αυτονομιστή Κάρλας Πουτσδεμόν να καθίσει στη θέση του. Δυστυχώς σε κάποιους εκλεγμένους ευρωβουλευτές δεν έχει επιτραπεί είσοδο στην αίθουσα. Σε τρεις αντιπροσώπους των Καταλανών απαγορεύτηκε να παραστούν στην αίθουσα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να υψώσει το ανάστημά του για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκλογή του Προέδρου θα γίνει την Τετάρτη στις 9. Η συνεδρίαση τελείωσε. Πάντως, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει την επιθυμία η εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακολουθήσει την επιλογή του επικεφαλής της Κομισιόν.